τον πάντο μπροστά του. Σέντρα με το δεξί, πολύ ωραία κίνηση. Ο Άντζα σταματάει πριν από τον Κωνσταντίνου, που δεν μπορεί εδώ στην αρχή, δεν μπορεί και συνέχεια σημαδεύει το αριστερό δοκάρι του Νικοπολίδη. Μετά την κεφαλιά του Κονέ, που μάλλον τον έψαχνε εκεί με πάσα. Τζόρτζεβιτς που εκτέλεσε το κόρνερ, μένει μπάλα στον Ντουντού, ισοφαρίζει τα δοκάρια ο Ολυμπιακός. Κάτι βέβαια που καθόλου δεν θα ήθελε, και το σούτ του Αβραάμ Παπαδόπουλου. Εδώ τον βλέπετε, μπλοκάρει ο Κοβαλεύσκι. Μπελούτσι, καταπληκτική ενέργεια, η κεφαλιά από τον Διόγκαουτ. Γρήγορη εναλλαγή, Γκαλέτη. Καθυστέρησε το κοντρόλ και δεν μπόρεσε να βρει χώρο για το σούτ. Μπελούτσι με τον πάντο που γεμίζει, αφήνει ο Διόγκο το μονοκόμματο εκπληκτικό γκολ από τον αρχηγό του Ολυμπιακού, τον Πρέτρακ Τζορτζεβιτς. Λύνει το γόρδιο δεσμό ο Ολυμπιακός, που ψάχνει τον γκολ από πολύ νωρίς. Μετά το πρώτο δεκάλεπτο, κυριάρχησε απόλυτα στο γήπεδο και η ανταμοιβή του είναι το γκολ από το μονοκόμματο του Πρέτρακ Τζορτζεβιτς στο 34ο λεπτό. Πάρα πολύ έξυπνη παλιά. Πατσατζόγλου που παίζει έναν ελεύθερο ρόλο στη μεσαία γραμμή. Βγαίνει μέχρι και κρυφός κυνηγός. Τιόγκο, εκπληκτικό δεύτερο γκολ με τον Μπελούτσι. Ένα γκολ ποίημα, θα μου επιτρέψετε να πω, μια ζωγραφιά από τους Ερυθρόλευκους. Σας το λέγαμε εδώ και ώρα, το Τιόγκο φεύγει πολύ συχνά από την περιοχή και ψάχνει ο Ολυμπιακός με κρυφούς φόρ εκεί να απειλήσει για την πρώτη του εκτός έδρας νίκη από τις 13 του Σεπτέμβρη. Για να δούμε εδώ τώρα τον Ηρακλή αν μπορεί να πατήσει τόσο γρήγορα. Δεν τα κατάφερε ο Παπαστεριάνος και είχε καλή ευκαιρία, μπλόκαρο Νικοπολίδης. Μεγάλη ευκαιρία για τον Ηρακλή, δεν μπόρεσε ο Κωνσταντίνου. Πάολ εδώ σκληρό. Πατσατσόγλου πήγε πάρα πολύ άτσαλα, έχει κίτρινη κάρτα από το τέταρτο λεπτό. Έχει σηκώσει το πόδι του και έχει χτυπήσει τον Κατσαμπή. Του βγάζει τη δεύτερη, ο Ολυμπιακός μένει με 10. Ο Ντουντού που έχει χώρο, σουτάρει, εξαιρετικό, καταπληκτικό γκολ από τον Βραζιλιάνο. Ένα γκολ, ένα σουτ χάρμα ιδέστε από τον Σίλβα Ντεσόουζα Αλεσάντρο Ντουντού. Δείτε εδώ, καταπληκτικό σουτ, στο γάμα ακριβώς, στη συμβολή των δοκαριών, από κάτω πήγε η μπάλα να σφινωθεί. Από το υπέροχο γκολ του Ντουντού.